Συνεχίζει να ανεβάζει στροφές ο τουρισμός στην Κρήτη, ενώ οι εμπλεκόμενοι με το προϊόν φαίνονται ικανοποιημένοι, παρά το ότι στις προτιμήσεις ανεβαίνει και η Ρόδος, ενώ η Σαντορίνη κερδίζει μερίδιο από τη Μύκονο. Στην Κρήτη, η άφιξη επισκεπτών μέσω των αεροδρομίων είναι αυξημένη κατά 5%. Έχουμε προγραμματίσει 5% περίπου περισσότερες αεροπορικές θέσεις σε σχέση με το 2023. Μέχρι τέλος Αυγούστου επιβεβαιώνεται αυτή η πρόβλεψη. Έχουμε δηλαδή περίπου 5,35% αύξηση αριθμητική. Οι εμπλεκόμενοι με το τουριστικό προϊόν φαίνονται αισιόδοξοι ότι το ευνοϊκό κλίμα θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος της σεζόν, αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή από το εξωτερικό, καθώς αρκετοί επισκέπτες προτιμούν το Σεπτέμβριο ή και τον Οκτώβριο για διακοπές αντί του καυτού Αυγούστου, του οποίου οι κλιματολογικές συνθήκες πολλές φορές κάνουν όσους έρχονται από πιο ψυχρά κλίματα ακόμα και να υποφέρουν. Ειδικά φέτος, έτος το οποίο θεωρείται από τα θερμότερα από τις τελευταίες χρονιές. Νομίζω ότι μέχρι τέλος σεζόν αυτή θα είναι περίπου η αύξηση σε αριθμούς. Τώρα όσον αφορά τα έσοδα και τα κέρδη, γνωρίζετε πάρα πολλά χρόνια τι σας λέω, ταμείο στο τέλος. Στο μεταξύ και οι πληρότητες στα ξενοδοχεία αγγίζουν τουλάχιστον το 90% αν όχι το 100%, ενώ αυτή την περίοδο γεμάτα στην Κρήτη είναι και τα διαμερίσματα και τα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τους επισκέπτες όμως να προσέχουν τις τιμές και τον προϋπολογισμό τους με δεδομένη την ακρίβεια και τον πληθωρισμό που εξανεμίζει και το δικό τους βαλάντιο.